συζητάμε για την επόμενη μέρα. Και μόνο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να κλείνουμε ένα κεφάλαιο 8 χρόνων και να το κλείνουμε με τρόπο που μας επιτρέπει να ξανασυζητήσουμε και να ξανασχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας δίνει μια αισιοδοξία. Και νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά, ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να κρατήσουμε για την επόμενη μέρα είναι ότι αν όντως θέλουμε να σχεδιάσουμε μια διαφορετική προοπτική, αν όντως θέλουμε να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος και να μην γυρίσουμε σε ένα μοντέλο που, που χρεοκόπησε, αυτός ο κρίσιμος παράγοντας είναι η συμμετοχή της κοινωνίας. Είναι η συμμετοχή της κοινωνίας, είναι ο διάλογος, είναι η δημοκρατία, είναι το πώς θα μπορέσουμε όντως ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και μέσα από αυτό το διάλογο να προχωρήσουμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήταν πάρα πολύ κρίσιμη και όλη η εμπειρία από τα αναπτυξιακά συνέδρια που γίνανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ήταν πάρα πολύ κρίσιμη γιατί η κυβέρνηση κατάφερε να κάνει ένα ζωντανό διάλογο με όλους τους παραγωγικούς φορείς σε μια σειρά από τόπους στη χώρα, στην περιφέρεια, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καθόλου αυτό το μοντέλο συζήτησης. Δεύτερη παρατήρηση, η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Αν σκεφτούμε όλοι πώς βλέπαμε τα πράγματα ένα χρόνο πριν ή ακόμα περισσότερο στις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015, κανένας δεν θα μπορούσε να είναι απολύτως βέβαιος ότι θα καταφέρουμε αυτή την ολοκλήρωση. Κανένας δεν θα μπορούσε να είναι απολύτως βέβαιος γιατί ήδη είχαν περάσει μια σειρά από κυβερνήσεις που δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν κανένα από τα προηγούμενα προγράμματα. Ακριβώς το ότι πλέον ολοκληρώθηκε αυτό το πρόγραμμα με τον πιο επίσημο τρόπο έχει κλείσει, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχουμε πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και μια διαφορετική πολιτική, για να μπορέσουμε να επουλώσουμε και μια σειρά από πολιτικές, μια σειρά από πληγές που άνοιξαν μέσα στην κρίση και που προφανώς δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται να μπει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποιος ήταν ο λόγος που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα τη στιγμή που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν καταφέραν να ολοκληρώσουν τα προγράμματα? Ποιος ήταν ο λόγος που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει κάποια πράγματα? Και εδώ η αντιπολίτευση λέει, ή μια σειρά από αναλυτές θα λέγανε, ότι τα καταφέρατε γιατί ακολουθήσατε πιστά μια σειρά από εντολές και οδηγίες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα καταφέραμε παρά το γεγονός ότι υπήρχε το πρόγραμμα. Και τα καταφέραμε παρά το γεγονός ότι υπήρχε το πρόγραμμα. Γιατί μια σειρά από μέτρα που έχουν γίνει αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα σε ένα πολύ σκληρό δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν ήταν μέτρα στη λογική των προγραμμάτων. Το γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι συμπολίτες μας έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δεν ήταν κάτι το οποίο προέβλεπε το πρόγραμμα. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για την κοινωνική αλληλεγγύη πήγε από τα 750 εκατομμύρια στο 1,5 δις μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν κάτι το οποίο προέβλεπε το πρόγραμμα. Το γεγονός ότι επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις δεν ήταν κάτι το οποίο προϋπόθετε το πρόγραμμα ή ήταν επιθυμία των δανειστών σε μια σειρά από παιδεία στα οποία συγκρουστήκαμε. Άρα ήταν πάρα πολύ κρίσιμο ότι παρά το γεγονός ότι υπήρχε το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι σε μια σειρά από στιγμές βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ ανορθολογικούς και σκληρά νεοφιλελεύθερους εκβιασμούς, καταφέραμε, μείναμε όρθιοι, κλείσαμε αυτή την υποχρέωση, προφανώς με μια σειρά από ήττες, προφανώς με συμβιβασμούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό το στοίχημα για το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για μια διαφορετική πορεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο κομμάτι που έχουμε μπροστά μας. Θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, ότι αν ορίζαμε ένα βασικό κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να μετρηθούμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, αυτό το πρόβλημα είναι το ζήτημα της ανεργίας. Και σίγουρα είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μέσα σε τρία χρόνια έχουμε ζήσει μια σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος του 2014 η ανεργία προσέγγιζε το 26%. Και αυτή τη στιγμή η ανεργία κινείται στο 20% και όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που η ανεργία θα κλείσει κάτω από το 20%. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στο τέλος του 2018 θα μπορούμε σε σχέση με το 2014 να μιλάμε για τη δημιουργία 400.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δείχνει μια κατεύθυνση, είναι ένα πρώτο σημαντικό κρίσιμο βήμα. Δεν μπορούμε να μείνουμε όμως εκεί και δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί γιατί προφανώς συνεχίζουμε να μιλάμε για ένα τεράστιο
πρόβλημα, συνεχίζουμε να μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς και ακριβώς αυτό το κομμάτι είναι και που προχωράει και ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας. Ένας σχεδιασμός ο οποίος προσπαθεί να στηριχτεί σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι, μια σειρά από προγράμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που λέμε της μακροχρόνιας ανεργίας, ανθρώπων που έχουν μείνει πολλά χρόνια εκτός αγοράς εργασίας και άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να επανέλθουν σε μια θέση εργασίας. Το δεύτερο κομμάτι όμως σχετίζεται με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ειδικά και των νέων επιστημόνων. Όχι για κάποιο αφηρημένο ιδεολογικό λόγο, αλλά για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το να καταφέρουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε την ανεργία σε αυτά τα δυναμικά στρώματα μπορεί να γίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Το να απασχοληθούν νέοι άνθρωποι που έχουν πολύ σημαντικές σπουδές μέσα στην παραγωγή, μέσα στη βιομηχανία, μπορεί να αποτελέσει έναν καταλύτη ο οποίος μακροχρόνια θα δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ήδη στο σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας υπάρχει μέχρι τέλος του έτους να έχουν ανοίξει περισσότερα από 10 προγράμματα τα οποία θα αφορούν περισσότερους από 80.000 ανέργους, όπου ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θα αφορά νέους επιστήμονες. Από την πρώτη στιγμή όμως, φίλες και φίλοι, είχαμε δώσει και μια συγκεκριμένη υπόσχεση. Είχαμε πει ότι παρά το πολύ στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο το γνωρίζαμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καθημερινά, θα παλέψουμε για να υπάρξουν μια σειρά από μέτρα, μια σειρά από πολιτικές, είτε στο πεδίο της υλοποίησης, είτε στο πεδίο της νομοθέτησης, που θα αφορούν την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία και θα έχουν θετικό αντίκτυπο. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει η βασική διαχωριστική γραμμή για την επόμενη μέρα. Και η βασική διαχωριστική γραμμή για την επόμενη μέρα χτίζεται γύρω από το ζήτημα της εργασίας. Το σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούμε και στην εκδήλωση αλλά και πάρα πολλές φορές είναι ότι για μας δίκαιη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από τη στήριξη της εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 8 χρόνια της κρίσης, πέρα από όλα τα άλλα, μπορεί να μας δώσουν και μια σειρά από πολύ σημαντικά μαθήματα. Μια σειρά από πολύ σημαντικά μαθήματα γιατί συγκεκριμένες πολιτικές υλοποιήθηκαν και απέτυχαν. Με το που ξέσπασε η κρίση, το πρώτο επιχείρημα το οποίο ακούγαμε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τους θεσμούς και από μια σειρά από άλλα οικονομικά ή μηντιακά συμφέροντα ήταν ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να στηριχτούμε πάνω στην φτηνή και ευέλικτη εργασία. Για να αποκτήσει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να ελαστικοποιηθούν οι σχέσεις εργασίας, πρέπει να μειωθούν οι μισθοί και αυτό θα βοηθήσει να αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα βοηθήσει στις εξαγωγές. Και έτσι στηνόταν ένα ολόκληρο συγκεκριμένο αντιδραστικό κατά τη γνώμη μας επιχείρημα. Πάνω σε αυτή τη βάση ήταν που καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, πάνω σε αυτή τη βάση ήταν που μέσα σε ένα βράδυ ο κατώτατος μισθός μειώθηκε 23%, και υπενθυμίζω ότι ο κατώτατος μισθός που τότε ορίστηκε με νομοθετική πράξη τα 586 ευρώ ήταν πιο χαμηλά από το μισθό που τότε υπήρχε για τη μερική απασχόληση. Ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση το 12 ήταν πάνω από τα 586 ευρώ. Αυτό γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε και πρέπει να έχουμε μια εικόνα για το πόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή στους μισθούς και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Μετά από όλα τα χρόνια της κρίσης όμως μπορούμε απέναντι σε όλους τους νεοφιλελεύθερους που υποστήριξαν αυτό το επιχείρημα να πούμε κάτι ξεκάθαρο. Ότι η λογική ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε το πλεονέκτημα αυτής της χώρας πάνω στην φθηνή και ευέλικτη εργασία, πάνω στην κακοπληρωμένη εργασία, πέρα από κοινωνικά άδικο, είναι και οικονομικά αναποτελεσματικό. Είναι και οικονομικά αναποτελεσματικό γιατί ούτε η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε, ούτε καταφέραν να συγκρατήσουν τη μείωση της ανεργίας, με αυτά τα μέτρα ήταν που η ανεργία έφτασε το 27%, ούτε καταφέραν να αυξήσουν τις εξαγωγές της χώρας. Ίσα-ίσα που βοήθησαν ακόμα περισσότερο στην αποβιομηχάνηση, ίσα-ίσα που βοήθησαν ακόμα περισσότερο στο να διαλυθεί ο παραγωγικός ιστός. Γιατί όταν διαλύεις εργασιακές σχέσεις, όταν υιοθετείς χαμηλούς μισθούς, στην πραγματικότητα ούτε την καινοτομία βοηθάς, ούτε βοηθάς τις επιχειρήσεις που θέλουν να σεβαστούν τις εργασιακές σχέσεις και να δίνουν ένα καλό μισθό στους εργαζόμενους, βοηθάς να μένουν στην αγορά αυτοί οι οποίοι ο μοναδικός τους τρόπος να παραμένουν στην αγορά είναι η φθηνή και ευέλικτη εργασία. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και σε κάτι ακόμα.
αν η ελληνική οικονομία συνέχιζε να πιστεύει ότι μπορεί να έχει πλεονέκτημα πάνω στη φθηνή και ευέλικτη εργασία, πάντα θα ήταν χαμένη στο τέλος της μέρας. Και πάντα θα ήταν χαμένη, γιατί ειδικά στην περιοχή που είμαστε υπάρχουν χώρες που αυτό θα το κάνανε πάντα καλύτερα από σένα. Στη λογική που λέει ότι πρέπει να συγκρίνουμε τα εργασιακά δικαιώματα με αυτά που υπάρχουν στα Βαλκάνια, με αυτά που υπάρχουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, σήμαινε ότι μόνο θα κάναμε μία κούρσα δικαιωμάτων προς τα κάτω. Σε αντίθεση με αυτό, εμείς λέμε ότι ουσιαστική ανάπτυξη μπορεί να στηριχθεί μόνο μέσα από τη στήριξη της εργασίας. Μία ανάπτυξη η οποία θα είναι δίκαιη και θα είναι βιώσιμη. Μία ανάπτυξη η οποία θα δημιουργεί πραγματικές θέσεις εργασίας. Μία ανάπτυξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να ζουν μέσα από τη δουλειά τους με αξιοπρέπεια. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο βάλαμε τρεις στόχους από την πρώτη στιγμή. Ο πρώτος στόχος ήταν η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο δεύτερος στόχος η αύξηση του κατώτατου μισθού. Και ο τρίτος στόχος η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Σχετικά με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, έχει ήδη ψηφιστεί ήδη από τη δεύτερη αξιολόγηση ότι με το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο λήγει στον Αύγουστο που έχουμε μπροστά μας, επανέρχονται οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Τι σημαίνουν με πολύ απλά λόγια αυτές οι δύο βασικές αρχές και τι θα σημαίνουν για τους εργαζόμενους? Πρώτο, για την αρχή της επεκτασιμότητας. Ότι όταν έχεις μία σύμβαση που υπογράφεται σε ένα κλάδο από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, αυτή η σύμβαση αυτομάτως γίνεται υποχρεωτική για όλο τον κλάδο. Δεν έχει το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη, στον τουρισμό, από τη στιγμή που θα υπάρχει σύμβαση, δεν έχουν το δικαίωμα να έρθουν οι ξενοδόχοι στο Ηράκλειο Κρήτης όπως κάνανε να πούνε «εμείς αποχωρούμε από την εργοδοτική οργάνωση, άρα δεν μας αφορά η σύμβαση, άρα δίνουμε μισθούς 586 ευρώ». Το δεύτερο κομμάτι, η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σημαίνει ότι όταν έχεις μία κλαδική σύμβαση, δεν επιτρέπεται μέσα σε επίπεδο επιχείρησης να έρθει ο επιχειρηματίας και εκβιάζοντας τους εργαζόμενους να υιοθετείς μία σύμβαση χειρότερη από αυτή του κλάδου. Δηλαδή να υιοθετείς μία σύμβαση με χειρότερους όρους, με χειρότερους μισθούς. Το γεγονός ότι επανέρχονται αυτές οι δύο συμβάσεις, αυτές οι δύο αρχές, πέρα από όλα τα άλλα, αυτομάτως σημαίνει ότι σε μια σειρά από κλάδους που θα επεγγραφούν συμβάσεις θα έχουμε πραγματικές αυξήσεις μισθών. Και την ίδια στιγμή θα έχουμε και πραγματική θωράκιση μιας σειράς δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της αύξησης του κατώτατου μισθού. Είναι πλέον ξεκάθαρο, έχει αποτυπωθεί και στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο έχει εγκριθεί, δεν υπάρχει καμία συζήτηση ότι με την λήξη του προγράμματος προχωράμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Για μας αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί όταν μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται στα 586 ευρώ. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει μισθοί οι οποίοι μπορούν να ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων, των ανθρώπων που δουλεύουν, και με αυτό το κομμάτι για μας και η αύξηση του μισθού και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν είναι απλά ένα κομμάτι προστασίας, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μια διαφορετική αναπτυξιακή προσέγγιση. Είναι μια αναπτυξιακή προσέγγιση ότι ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κρατήσεις τη χώρα, βελτιώνοντας τις εργασιακές συνθήκες, μπορείς να κρατήσεις και ένα εξειδικευμένο δυναμικό, το οποίο θέλει να δουλέψει εδώ και όχι να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη που υπήρχαν καλύτερες συνθήκες. Την ίδια στιγμή όμως θα είναι και μια τεράστια τόνωση για το τι σημαίνει στην αγορά, που όλοι θα μπορούν να καταλάβουν. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με βάση μια τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, το οποίο εστιάστηκε στο χώρο της μεταποίησης. Από το 10 έως το 14 οι μισθοί μειώθηκαν σχεδόν 47%, σχεδόν 40%. Η αύξηση στις εξαγωγές ήταν μόλις 5%. Δηλαδή ακόμα και ένας συντηρητικός νεοφιλελεύθερος οικονομολόγος θα έλεγε ότι δεν αντιστοιχούν τα δύο μεγέθη. Όταν έχει 40% μείωση των μισθών, και τι αυτό σημαίνει μετά για την εσωτερική ζήτηση, δηλαδή τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο που δουλεύει στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, πόσα προϊόντα σε πόσες υπηρεσίες μπορεί να απευθυνθεί, και αυτό αποτυπώθηκε μόνο σε ένα 5% αύξηση των εξαγωγών, δείχνει ακριβώς πόσο και οικονομικά ανορθολογικό ήταν αυτό το οποίο ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Παρένθεση εδώ, οικονομικά ανορθολογικό σε ένα κομμάτι, γιατί την ίδια στιγμή είχε και μία άλλη οικονομική ορθολογικότητα, που ήταν να προστατεύσει απλά τα συμφέροντα μιας πολύ μικρής ομάδας ανθρώπων και όχι ευρύτερα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Εδώ όμως επιτρέψτε μου να κάνω αναφορά και στο τρίτο κομμάτι που είπα πριν λίγο, σε αυτό που λέμε
καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μείνουμε απλά στη φράση «επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων». Δεν μπορούμε να περιοριστούμε στη φράση «επαναφορά». Και δεν μπορούμε να περιοριστούμε στη φράση «επαναφορά», γιατί υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία εργαζομένων, νέοι εργαζόμενοι, μετανάστες, γυναίκες επισφαλής, οι οποίοι και στο προηγούμενο καθεστώς, ακόμα και πριν την κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων, δεν βλέπαν τον εαυτό τους. Και δεν βλέπαν τον εαυτό τους γιατί ήδη δουλεύανε σε πάρα πολύ ελαστικοποιημένο πλαίσιο, γιατί οι συλλογικές συμβάσεις δεν τους πιάνανε, γιατί υπήρχαν μια σειρά από τυφλά σημεία ακόμα και σε ένα σύστημα το οποίο ήταν ρυθμισμένο. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Εργασίας, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η δουλειά που γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η δουλειά που γίνεται από την επιθεώρηση εργασίας. Γιατί, αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, στο τέλος της μέρας η εργατική νομοθεσία αξίζει όσο αξίζει και ο ελεγκτικός σου μηχανισμός. Αν δεν έχεις έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος μπορεί να περιφρουρήσει μια σειρά από νομοθετικά δικαιώματα, τότε η κατάσταση στην αγορά ξεφεύγει τελείως. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι ήμασταν μέσα σε ένα πλαίσιο επιτροπίας, παρά το γεγονός ότι ήμασταν μέσα σε ένα πλαίσιο σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, καταφέραμε να περάσουμε μια σειρά από νομοθετικά εργαλεία ενάντια στην υποδηλωμένη, στην αδήλωτη και στην απλήρωτη εργασία. Η δουλειά που έχει γίνει από την επιθεώρηση εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια έχει φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας καταφέραμε να τα μειώσουμε από το 20% στο 12% μέσα σε 3 χρόνια και αυτή η δουλειά συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή όμως καταφέραμε να σπάσουμε και μια σειρά από άβατα, μια σειρά από χώρους που θεωρούσαν ότι είναι πέρα από τον νόμο, μια σειρά από χώρους που θεωρούσαν ότι η επιθεώρηση και ο έλεγχος δεν θα τους πιάσει ποτέ. Γιατί ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε αδήλωτη εργασία, ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέμε υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στην πραγματικότητα για πολύ περισσότερες ώρες από αυτές τις οποίες είναι δηλωμένοι. Και εδώ κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να σκεφτεί τον τουρισμό, την εστίαση, τέτοιους χώρους όπου κυρίως νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι δηλωμένοι για 4 ώρα, αλλά να δουλεύουν για 8 ώρα και 10 ώρα. Αλλά πραγματικά ούτε εγώ θα μπορούσα να το φανταστώ πριν έχω αυτή την εμπλοκή με αυτή τη δουλειά, ότι ένας από τους χώρους στους οποίους κυριολεκτικά υποδηλωμένη εργασία ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, ήταν και ο τραπεζικός κλάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουν επιβληθεί και έχουν πληρωθεί από τις τράπεζες περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια πρόστιμα ακριβώς για τέτοιες παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας. Και δεν είναι τυχαίο, για να καταλάβουμε τι αντιμετωπίζουμε, ότι σε τέτοιους ελέγχους, παραδείγματος χάρη μόνο σε έναν έλεγχο, βρέθηκαν σχεδόν 200 εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύανε παράνομα, χωρίς δηλαδή να είναι δηλωμένοι, ότι η επιθεώρηση έχει αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου τη στιγμή που γίνεται ο έλεγχος να φυγαδεύουν εργαζόμενους από έξοδο κινδύνου ή να τους βγάζουν από διπλανό κατάστημα, ότι έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου κρύβαν εργαζόμενους κάτω από γραφεία, και αυτό όχι σε κάποια μικρομεσαία παραβατική επιχείρηση όπως θέλει να πείσει ο ΣΕΒ, που διαρκώς λέει ότι η παραβατικότητα δεν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά αφορά μόνο τους μικρούς. Είναι το διαρκές μέτωπο του ΣΕΒ ότι φταίνε μόνο οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά αυτό μέσα στην καρδιά του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή μέσα σε έναν από τους κεντρικούς εκφραστές του ΣΕΒ και το τι σημαίνει αυτό για την πολιτική τους κτλ. Νομίζω ότι ίσως με τη συγκεκριμένη πολιτική αποκτάει και ένα συγκεκριμένο νόημα η φράση που πρώτος ο ΣΕΒ είπε και ήρθε να επαναλάβει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Έχουμε ήδη από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε ψηφίστηκε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που είχε μια σειρά από ρυθμίσεις, όπως είπα, για ζητήματα της αδήλωτης, της υποδηλωμένης και της απλήρωτης εργασίας, που πάλι υπήρχε πολύ μεγάλη κόντρα με το ΣΕΒ, γιατί ρύθμιζε πολύ αυστηρά πλέον το χρόνο εργασίας. Αυτές τις μέρες συζητιέται το δεύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα ψηφιστεί την Τρίτη που μας έρχεται. Σε αυτό το νομοσχέδιο, κατά τη γνώμη μας, οι δύο πολύ σημαντικές εργατικές ρυθμίσεις που υπάρχουν, η πρώτη σχετίζεται με το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία, η δεύτερη σχετίζεται με τις εργολαβίες. Αυτό το οποίο αλλάζουμε στο πρόστιμο, δίνουμε τη δυνατότητα να μειωθεί το πρόστιμο στο βαθμό όμως που συνοδεύεται από πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου.
Δηλαδή σήμερα υπάρχει ένα πρόστιμο 10.500 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να μειωθεί κλιμακωτά αν γίνει πρόσληψη του εργαζόμενου, όχι με μερική αλλά με πλήρης απασχόληση. Την ίδια στιγμή η επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στις απολύσεις, δηλαδή δεν μπορεί να προσλάβει έναν αδίλωτο εργαζόμενο και να απολύσει έναν άλλον έτσι ώστε να έχει κάποιο οικονομικό όφελος, και την ίδια στιγμή ο αδίλωτος εργαζόμενος από τη στιγμή που θα βρεθεί αδίλωτος, ανεξαρτήτως του αν θα προχωρήσει ή όχι πρόσληψη, έχει κατά τεκμήριο 3 μήνες ένσημα. Δηλαδή ο εργοδότης έχει την ευθύνη να δώσει 3 μήνες ένσημα στον αδίλωτο εργαζόμενο. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε μέσα από το πρόστιμο να υπάρξει και μια μορφή δικαιοσύνης προς τον εργαζόμενο. Δεν φτάνει απλά να μπει ένα πρόστιμο το οποίο θα πληρωθεί, αλλά αυτό να μην σημαίνει τίποτα για τον εργαζόμενο. Δεύτερο κομμάτι, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο η επιθεώρηση εργασίας στείνει μια συμμαχία με αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε να έχουν ένα παραπάνω κίνητρο για να προχωράνε σε καταγγελίες. Γιατί πάντα όταν γίνεται έλεγχος μετά από καταγγελία, αυτός ο έλεγχος είναι πάντα πολύ πιο αποτελεσματικός. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτοί οι άνθρωποι να σπάσουν το φόβο, να καταγγείλουν στην επιθεώρηση εργασίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή, το 15512, στο οποίο μπορεί να γίνουν και ανώνυμες καταγγελίες από τους εργαζόμενους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο επώνυμα κάποιος να καταγγείλει. Και να ξέρει αυτός ο εργαζόμενος ότι στο χειρότερο σενάριο θα πάρει 3 μήνες ένσημα, στο καλύτερο σενάριο θα πάρει και μία σύμβαση ενός έτους, αν θέλει ο εργοδότης να μειωθεί το πρόστιμο. Το τρίτο κομμάτι, δίνεις μία τελευταία ευκαιρία σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αδίλωτη εργασία για έναν αλφα βαθμό συμμόρφωσης. Δίνεις μία τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης στο βαθμό που προχωράνε στην πρόσληψη. Την ίδια στιγμή όμως, και αυτό πρέπει να είναι καθαρό, η υποτροπή, δηλαδή η επιχείρηση η οποία θα πιαστεί δεύτερη φορά με αδίλωτη εργασία, σημαίνει καμία έκπτωση και διπλασιασμό του προστίμου στα 20.000 και μετά τριπλασιασμό στα 30. Το λέμε αυτό γιατί την ίδια στιγμή που δίνεις μηχανισμούς συμμόρφωσης, πρέπει να είσαι πάρα πολύ αυστηρός σε περιπτώσεις που υπάρχουν υποτροπή αυτής της παράβασης. Η δεύτερη ρύθμιση που αυτή τη στιγμή συζητιέται στη Βουλή και έχει προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση και από τον ΣΕΒ και από τις υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις, είναι η ρύθμιση για τις εργολαβίες. Τι έχουμε ζήσει από την εμπειρία μας? Ότι σε μια σειρά από περιπτώσεις μπορεί να είχες μια αρχική επιχείρηση που αναθέτεις έναν εργολάβο, όπου μετά αυτός μπορεί να αναθέσει σε έναν υπεργολάβο και αυτή η αλυσίδα να συνεχίζεται και να χάνεται κάπου στο βάθος του ορίζοντα. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί ο τελευταίος υπεργολάβος ή εργολάβος να έριχνε ένα κανόνι και να μέναν όλοι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Και με κάποιο μαγικό τρόπο δεν ευθυνόταν κανένας. Ακόμα έχουμε καταγράψει και περιπτώσεις όπου υπήρξε συνειδητή μεταφορά εργαζόμενων από επιχείρηση σε εργολάβο, ο οποίος στη συνέχεια χρεοκόπησε χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν γνωρίσει ποτέ τον εργολάβο και άρα χάνοντας μια σειρά από δεδουλευμένα. Τι ερχόμαστε να υιοθετήσουμε εδώ? Ερχόμαστε να υιοθετήσουμε την αλληλέγγυα συνευθύνη του αναθέτοντα με τον εργολάβο και τον υπερεργολάβο, όσοι και να είναι αυτοί. Άρα αυτό που μέχρι τώρα ήταν πρόβλημα των εργαζομένων θα γίνει πρόβλημα αυτών που αναθέτουν στον εργολάβο. Και είχε ιδιαίτερη σημασία αν κάποιος παρακολουθούσε αυτές τις μέρες τη συζήτηση στη Βουλή, τι έλεγε και η αξιωματική αντιπολίτευση, τι έλεγε και ο ΣΕΒ, τι λέγανε και οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις. Κανένας δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είπε κανένας ότι τα πράγματα είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τους εργολάβους κτλ. Η φράση που λέγανε είναι, ναι, αλλά τώρα θα βάλετε τις επιχειρήσεις να αναγκαστεί αυτός που αναθέτει τον εργολάβο να κυνηγάει τον εργολάβο να βρει τα λεφτά του και να του κάνει μηνύσεις. Προσθέτει κόστος για την επιχείρηση. Δηλαδή είναι σαν, το λέγανε ρητά, ότι ας μείνει απλά ένα πρόβλημα των εργαζόμενων. Γιατί να το κάνουμε πρόβλημα του επιχειρηματία που έχει αναθέσει στον εργολάβο? Εμείς λέμε ακριβώς ότι δεν θα είναι πρόβλημα του εργαζόμενου, γιατί ο εργαζόμενος θα ξέρει ότι θα μπορεί να πάρει και τα λεφτά του και την αποζημίωση απόλυσης και ό,τι του χρωστάνε και τις ασφαλιστικές φορές, και θα είναι ευθύνη της επιχείρησης να ξέρει με ποιον συνεργάζεται, και αυτό το κομμάτι μακροχρόνια θα κάνει καλό και στην ίδια την αγορά. Και αυτό το πιστεύουμε βαθιά, γιατί το να βάζεις κανόνες, πέρα από το ότι προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, το να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες και να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, σημαίνει ότι προστατεύεις και τις επιχειρήσεις που σέβονται την νομοθεσία, σέβονται τους εργαζόμενούς του, πληρώνουν τους μισθούς και τις ασφαλιστικές φορές και δεν πρέπει να ανταγωνίζονται δίπλα ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορούν να μετατρέπουν σε πλεονέκτημα την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Νομίζω ότι εδώ όμως
είναι και πάρα πολύ κρίσιμη και η στιγμή που συζητιέται αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ακριβώς δείχνει ότι αφού καταφέραμε να περάσουμε τέτοιες κρίσιμες εργατικές ρυθμίσεις τη στιγμή που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί η Επιτροπή, τη στιγμή που αυτές τις ρυθμίσεις έπρεπε να τις διαπραγματευόμαστε και δεν ήταν καθόλου εύκολη αυτή η διαδικασία με τους θεσμούς, δείχνει ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία για να κινηθούμε και γρήγορα, για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Μία τελευταία φράση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά κιόλας τη φράση που είπαμε, ότι στο ασφαλιστικό σύστημα όσο περισσότερο κερδίζουμε το στοίχημα της βιωσιμότητας, και αυτό το στοίχημα πλέον έχει κερδιθεί. Υπενθυμίζω ότι πέρσι ο προϋπολογισμός θεωρούσε ότι ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ελλειμματικός γύρω στα 300 εκατομμύρια και πέρσι ο ενίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης έκλεισε με πλεώνασμα που προσεγγίζει το 1 δις. Άρα το στοίχημα της βιωσιμότητας έχει κερδιθεί. Και κερδίθηκε ακριβώς γιατί μειώνεται η ανεργία, άρα μέσα από την αύξηση της μισθωτής εργασίας υπάρχουν περισσότερες φορές. Γιατί αυτό το οποίο πάντα λέγαμε ως αριστερά για την κοινωνική ασφάλιση είναι ότι η κοινωνική ασφάλιση έχει κάποιες βασικές κοινωνικές μεταβλητές. Και μία από αυτή είναι τι γίνεται με την ανεργία. Δεν μπορεί να στήθει κοινωνικό σύστημα ασφάλισης με 26 και 27% ανεργία. Η δεύτερη είναι τι γίνεται με τις εργασιακές σχέσεις. Και το τρίτο κομμάτι, και το τρίτο κομμάτι πάρα πολύ κρίσιμο είναι ακριβώς τι γινόταν με την αδήλωτη εργασία, που και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο κερδίζεται. Λοιπόν, και σε αυτό το νομοσχέδιο, προβλέπονται μια σειρά από διατάξεις οι οποίες διαγράφουν οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών που δεν έπρεπε να βεβαιωθούν προς το φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και δείχνει ακριβώς ότι όσο περισσότερο προχωράμε θα μπορούμε μια σειρά από προβλήματα, μια σειρά από πληγές που ανοίξαν το προηγούμενο διάστημα να τις κλείνουμε. Έρχομαι τώρα στην προτελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω για σήμερα. Και αυτή η παρατήρηση συνδέεται με αυτό που είπα λίγο πριν, ότι τα ζητήματα της εργασίας αποτελούν τη βασική διαχωριστική γραμμή για την επόμενη μέρα. Αποτελούν τη βασική διαχωριστική γραμμή για το ποιες είναι δύο βασικές ανταγωνιστικές αντιλήψεις για το πώς αντιμετωπίζουμε την εργασία. Νομίζω ότι παραβιάζω ανοιχτές θύρες, απλά με το να χρησιμοποιήσω φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει μόνο το τελευταίο δίμηνο, δεν πηγαίνω πιο πίσω, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια σειρά από δημόσιες του παρουσίες σε συνεδριάσεις εργοδοτικών φορέων, είτε στη συνεδρίαση του ΣΕΒ, είτε στη συνεδρίαση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής, είτε στη συνεδρίαση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η πρώτη φράση που έχει και μία επικαιρότητα αυτές τις μέρες ήταν ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Και έχει μία επικαιρότητα αυτές τις μέρες η φράση «το 8ωρο είναι ξεπερασμένο», και βλέπουμε τι σημαίνει ακριβώς από το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει την Αυστρία, που αυτή τη στιγμή παλεύει ο καγκελάριος Κούρτς να περάσει, να μετατρέψει το 8ωρο σε 12ωρο. Και επιτρέψτε μου εδώ μια μικρή παρένθεση. Η πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η αυστριακή κυβέρνηση στα εργασιακά δεν είναι καθόλου ξένη με τη γενικότερη αντίληψη που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση στα ζητήματα των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Γιατί όποιος αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα της δημοκρατίας, θα αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο και τα εργασιακά δικαιώματα. Άρα νομίζω ότι το τι συμβαίνει στην Αυστρία είναι ένα πολύ σημαντικό κρίσιμο σήμα για το τι πρέπει να αποφύγει συνολικά η Ευρώπη. Δεύτερη φράση που είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ότι το μέλλον της εργασίας είναι στην ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίηση. Τρίτη φράση, ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Όπως χαρακτηριστικά είχε πει, το τρίπτυχο επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων, αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και δικαίωμα των εργαζόμενων για μονομερής προσφυγή στη διαιτησία είναι ένα τρίπτυχο το οποίο έκανε κακό στην ελληνική οικονομία. Εμείς αυτό το οποίο απαντάμε ξεκάθαρα είναι ότι δυστυχώς για αυτούς θα προχωρήσουν και τα τρία, δυστυχώς για αυτούς το 8ωρο δεν είναι ξεπερασμένο και θα θωρακιστεί ακόμα περισσότερο, και ευτυχώς για την κοινωνική πλειοψηφία αυτό το πρόγραμμα δεν θα προζήσουμε. Υπάρχει όμως εδώ ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει την αντιπολίτευση που κάνει? Υποθέτω όλοι θα είδατε
τη χθεσινή στιγμή στη Βουλή, όπου ο κύριος Χατζηδάκης σχεδόν παρακαλούσε τον κύριο Μοσχοβησή να του πει ότι μη γίνει καμιά στραβή γιατί δεν κοπούν οι συντάξεις. Πρέπει να κοπούν οι συντάξεις, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν κόψετε τις συντάξεις, αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι θα πρέπει να ξαναφτιάχνουμε πρόγραμμα, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο, γιατί το πρόγραμμα τους το φτιάχνει ο ΣΕΒ, οπότε το έχουν εδώ στο outsourcing, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έδειχνε το πραγματικό ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στηρίξει την πολιτική της διαρκώς σε ένα πράγμα, στην καταστροφή. Σας υπενθυμίζω ότι ήταν η δύναμη που έλεγε ότι δεν θα κλείσει πρώτη αξιολόγηση, δεν θα κλείσει δεύτερη αξιολόγηση. Το κόφτη και τα μέτρα τα έχουν φέρει ήδη από το 16. Όταν δεν ήρθε το 16, ο κόφτης θα ερχόταν το 17. Μετά δεν θα έκλεινε το πρόγραμμα. Στο τέλος θα ερχόταν η πιστοληπτική γραμμή. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν, και το λέω αυτό χωρίς να είμαι καθόλου φίλος της Κομισιόν, γιατί δεν ξεχνάμε καθόλου μια σειρά από πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία 8 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Αλλά προσπαθεί να πείσει την Κομισιόν ότι δεν έχει τελειώσει το πρόγραμμα και με κάποιο τρόπο, κάπου στα υπόγεια, υπάρχει ένα τέταρτο πρόγραμμα το οποίο προχωράει και υλοποιείται. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το κάνει για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί έχει ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Και το σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που σίγουρα μπορεί να ονομαστεί με τη φράση μνημόνιο, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μετά από μία καταστροφή. Μόνο μία καταστροφή θα μπορούσε να νομοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία να καταργήσει το Οχτάωρο, να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις, να ελεκτικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις και να επαναφέρει στο δημόσιο τον κανόνα 5:1 αντί για το 1:1. Τι σημαίνει επαναφορά του δημόσιου στο 5:1? Σημαίνει όχι προσλήψεις του χρόνου στα σχολεία, σημαίνει όχι προσλήψεις του χρόνου στα νοσοκομεία, σημαίνει ιδιωτικοποίηση μια σειρά από κρίσιμων υπηρεσιών, είτε μιλάμε για την καθαριότητα στους δήμους, είτε μιλάμε για την υγεία, είτε μιλάμε για την εκπαίδευση. Σημαίνει ακριβώς ένα πρόγραμμα σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Και άρα κλείνω με αυτό και λέω το εξής. Κατά τη γνώμη μας, ένα από τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας είναι να υπάρχουν επιλογές. Και ένα από τα βασικά στοιχήματα που έπρεπε να κερδίσουμε μέσα στην κρίση, γιατί η κρίση πέρα από όλα τα άλλα αμφισβήτησε και την ίδια τη δημοκρατία, είναι να κερδίσουμε να επανέλθει η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν επιλογές, να μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά σχέδια. Με αυτή την έννοια σήμερα μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι ότι όντως υπάρχουν διαφορετικά σχέδια σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει από τη μία το σχέδιο το οποίο λέει ότι σεβόμαστε τους εργαζόμενους και προχωράμε με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, και από την άλλη το σχέδιο το οποίο λέει ότι ελαστικοποιούμε ακόμα περισσότερο και καταργούμε εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο λέει ότι δεν περισσεύουν γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, δεν περισσεύουν εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι και πρέπει να στηρίξουμε το δημόσιο κοινωνικό τομέα και προχωράμε σε αυτό. Και υπάρχει το άλλο σχέδιο που λέει ότι αυτός ο κόσμος περισσεύει και πρέπει να προχωρήσουμε ιδιωτικοποίησεις. Υπάρχει το σχέδιο το οποίο λέει ότι θα φτιάξουμε μια κοινωνία στη βάση της αλληλεγγύης, στη βάση των μη αποκλεισμών για ανθρώπους που μπορεί να έχουν άλλο χρώμα, άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλη ταυτότητα. Θα χτίσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι κλειστοφοβική και θα βλέπει παντού εχθρούς, αλλά θα προσπαθεί να φτιάξει σχέσεις καλής γειτονίας και θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη με τις γειτονικές χώρες. Και αυτή ακριβώς η σύγκρουση είναι μια σύγκρουση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Δουλειά μας το επόμενο διάστημα είναι να καταφέρουμε αυτές οι επιλογές να γίνουν περισσότερες. Δουλειά μας είναι αυτό το επόμενο διάστημα αυτές οι επιλογές να μπορούν να έχουν μεγαλύτερο βάθος και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή τη δουλειά μπορούμε να την καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.